Σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσία. Στη συνέντευξη που γίνεται μια πρωτοβουλία για μια πρόταση συντονισμού σωματείων και τροπών αγώνα, με αφορμή την σημερινή ψήφιση των προαπαιτούμενων του Τρίτου Μνημονίου και με άξονα στο νέο ασφαλιστικό που συζητιέται εκεί και το πόρο των κομμάτων της Επιτροπής Οφών, θα πάρουμε μια πρωτοβουλία, θα ανοιχτούμε στα συνδικάτα της περιοχής μας, το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ό,τι πλέον μας κλέβουν, να διεκδικήσουν όσα μας αξίζουν. Θα δώσω το λόγο στον Διονύση Καβαδά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΜΕ Πρέβεζας και κατόπιν στον συνάδελφο του Στρατήγου Γελή, πρόεδρο του Σωματείου του Συλλόγου Εργαζομένου στο Νοσοκομείο Πρέβεζας. Και μετά θα ολοκληρώσει την παρουσίαση της σημερινής συνέντευξης ο Βαγγέλης Ωνάνος, πρόεδρος του Σωματείου Υγειοπόνων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πρέβεζας. Ναι, να ευχαριστώ και εγώ από μεριάς μου για τη δυνατότητα που μας δίνεται να μιλήσουμε στα τοπικά μέσα. Και θα ξεκινήσω να αναφερθώ στο γενικό πλαίσιο και στη στρατηγική την οποία υλοποιούν. Δεν είναι κεραυνός εν εθρία, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψαν τώρα. Τα μέτρα τα οποία έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν είναι συνέχεια όλων των προηγούμενων μνημονίων και γενικότερα όλων των αντισφαλιστικών νόμων που και πριν το 2010 άρχισαν να εφαρμόζουν. Αλλά κυρίως όμως είναι συνέχεια των μνημονίων. Η βασική στρατηγική των επιλογών τους είναι ακριβώς η γνωστή που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στη χώρα του Πινοσέτ από την ομάδα του Φρίντμαν, πατέρα του ελευθερισμού, που το ασφαλιστικό, κατά την άποψή τους, στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο ένας είναι η λεγόμενη εθνικά εγγυημένη σύνταξη, όπως την ονομάζουμε εδώ, η βασική σύνταξη. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ένα ταμείο στο οποίο θα καταλήγουν οι εισφορές του εργαζόμενου και ο τρίτος πυλώνας θα είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Η εθνικά εγγυημένη σύνταξη, ήδη αυτή η λογική έχει ήδη ψηφιστεί το 2010, την οποία τη συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση. Αναφέρεται ένα νούμερο για την εθνικά εγγυημένη σύνταξη, το οποίο είχε πει το 10, αλλά με κανένα τρόπο δεν θα ισχύσει ούτε αυτό το νούμερο, δηλαδή 460 που λέγανε. Γιατί πρώτον είναι ποσοστό του ΑΕΠ και αυτό, θα είναι συνάρτηση των χρόνων υπηρεσίας, αλλά και αν σκεφτούμε ότι το καλοκαίρι μείωσαν τη βασική σύνταξη που έδινε το ΙΚΑ, μπορούμε να καταλάβουμε το πού θα οδηγηθεί. Δηλαδή το ποσό αυτό απλά και μόνο διατυπώνεται πιο πολύ για λόγους επικοινωνιακούς παρά ότι θα είναι και ακριβώς τόσο. Το βασικό βέβαια, ένα δεύτερο βασικό, είναι ότι πλέον αποσύρεται παντελώς ο κρατικός προϋπολογισμός από τη στήριξη του συστήματος ασφάλισης. Δεν αναγνωρίζεται ως κοινωνικό δικαίωμα, ως κοινωνικό αγαθό, αλλά πρέπει να λειτουργεί καθαρά με ιδιωτικονομικά κριτήρια. Αυτή είναι η νέα τομή που εισάγουν. Άμεσα πρέπει να υλοποιηθούν μια σειρά μέτρα και δεσμεύσεις τους που πρέπει να έχουν και άμεσο αποτέλεσμα. Άμεσες μειώσεις. Τις πρώτες μειώσεις το Σεπτέμβριο τις είδαν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, με μία μείωση της τάξης του 6% στο όνομα ενίσχυσης του κλάδου της υγείας, είναι το πόρισμα των σοφών που ο ίδιος ο Υπουργός μάζεψε και ακούσαμε τελευταία, μίλαγε το εξής, και μόνο αυτό δείχνει κάθαρα το πού θα οδηγηθεί, ότι η νέα σύνταξη δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 55% των μέσων αποδοχών. Ο κάθε εργαζόμενος, αν σκεφτεί σε όλο το βίο ποιος είναι ο μέσος μισθός, μπορεί να προσεγγίσει τι σημαίνει 55%. Με μια έτσι πρώτη προσέγγιση και ανεβασμένο νούμερο, για να μην πέσω έξω, και ανεβασμένο ποσό, πιστεύω δεν θα υπάρχει σύνταξη που θα είναι πάνω από τα 8 καροστάκα. Και μεγάλο ποσό λέω. Η μέση σύνταξη θα είναι παρακάτω. Δηλαδή από σημερινούς που θα βγαίνουν, που πιστεύουν ότι μέχρι τα χθες που έβγαινε 1200 ή 1300 ενδεχομένως, σίγουρα θα καταρρεύσει αυτό το ποσό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Συνδέουν το ασφαλιστικό με το γενικότερο, με τις γενικότερες επιλογές του στην οικονομία. Δηλαδή,
οι συσφυγισμένοι προϋπολογισμοί, οι πλεονασματικοί προϋπολογισμοί, που πρέπει οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να πληρωθεί το χρέος. Όταν προτάσετε η αποπληρωμή του χρέους, είναι δεδομένο ότι ό,τι έχει σχέση με κοινωνικό κράτος θα πρέπει να οδηγηθεί στο μαρασμό. Η δήλωση της Μέρκελ που έλεγε ότι στην Ευρώπη συνεχίζει και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος πρόνοιας να δαπανά το μεγαλύτερο ποσό σε σχέση με άλλες χώρες, έστω και με άλλες χώρες θα περιορίσουμε στον ανεπτυγμένο χώρο, στις ανεπτυγμένες χώρες, αυτό δείχνει ολοκάθαρα ότι η πανευρωπαϊκή τάση είναι αυτό το κράτος πρόνοιας που οικοδομήθηκε με τα πολεμικά να τελειώσει οριστικά. Είτε θέλουμε να το πιστέψουμε είτε όχι, οδηγούμαστε σε μια νέα κατάσταση που πρακτικά σημαίνει τι, ότι όποιος διαθέτει εισοδήματα, αυτός θα έχει και καλά γιατιά και καλή υγεία. Κανένας άλλος. Οι υπόλοιποι, ο τυχαίος εργαζόμενος, ο μισθωτός που δούλευε με το μισθό του και επιβίωνε, όσον αφορά την κάλυψη των κοινωνικών παροχών υγείας και ασφάλισης, αυτά που είχαμε στο μυαλό μας τώρα, τέλος, οριστικά τέλος. Και τυπικά τελειώνει εδώ. Επιχειρούν να πείσουν την κοινωνία. Επιχειρούν να πείσουν για την ανάγκη αυτών των μέτρων. Έχουν αναλάβει οι γνωστοί εργολάβοι της ενημέρωσης. Μια ομάδα δημοσιογράφων, καλοπληρωμένων, τους βλέπουμε καθημερινά στην τηλεόραση και μερικά κανάλια. Στοχοποιούν. Τι στοχοποιούν? Ότι αυτή τη στιγμή οι συντάξεις μεγάλες, που είναι άνω των 1.000 ευρώ, θα πρέπει να περικοπούν στο όνομα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Το 34% είναι συντάξεις που είναι πάνω από 1.000 ευρώ. Δεν είναι πλειοψηφία. Και αν σκεφτούμε ότι για μια σύνταξη 1.200 και 1.300 αυτή τη στιγμή με τις ανάγκες ενός ανθρώπου που είναι στην τρίτη ηλικία σε φάρμακα και οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ποσό το οποίο είναι τόσο μεγάλο που θα τον οδηγεί στο να ζήσει προς ο πάροχο. Βέβαια κρύβουν την αιτία. Όταν μιλάνε για το πώς έφτασε το ασφαλιστικό εδώ, κρύβουν τις πραγματικές αιτίες. Και ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες? Δεν λέει κανένας ότι από τη δεκαετία του 90, επί Σιμίτη, είχαν πάρει μια απόφαση ότι θα πρέπει να επενδυθούν χρήματα των ταμείων στο χρηματιστήριο και σε όλα τα προϊόντα του. Μια επιλογή στήριξη του χρηματιστήριου τότε. Και μάλιστα ότι υπήρχαν και συνδικαλιστές παρατάξεις που την υπεράσπισαν στο όνομα ότι έτσι θα αυξήσουν τα έσοδα των ταμείων. Δεν μιλάνε καθόλου για το PSI. Δεν μιλάνε για τους τελευταίους μήνες, για τους προηγούμενους μήνες αυτής της κυβέρνησης, για τα αποθεματικά που μάζεψε. Άρα υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στο θέμα. Η μία που θυσιάζει τα πάντα στο όνομα των πλεονασματικών προϋπολογισμών της αποπληρωμής του χρέους, και μια δεύτερη, η δική μας, που εντοπίζει τις πραγματικές αιτίες που βρίσκεται στη στρατηγική επιλογή αυτών των κομμάτων που διαχειρίστηκαν την ελεύθερη αγορά και τους κανόνες της και που τους μεταφέρουν ακριβώς στο ασφαλιστικό σύστημα. Που σημαίνει τι πρακτικά? Ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν την απάντησή τους. Το ποια θα είναι η απάντηση, η δικιά μας θα μιλήσει. Καλησπέρα, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και καλύπτετε αυτή την συνέντευξη και αυτή την πρόταση που κάνουμε. Είναι γεγονός ότι αυτό που ανέφερε και ο Διονύσης πριν, ότι η νέα επίθεση απέναντι στα ασφαλιστικά συνταξιδοτικά δικαιώματα και με το προαπαιτούμενο τρίτου μνημονίου και με το πόρισμα των σοφών και με τον νέο νόμο που θα εξειδικευθεί μέσα στον Νοέμβριο, θα είναι σαρωτική, πρακτικά δηλαδή, θα έρθει να εκχερσώσει κυριολεκτικά ότι κατέκαψαν στα ασφαλιστικά δικαιώματα και στα συνταξιοδοτικά των εργαζομένων τα δύο προηγούμενα μνημόνια. Και τίθεται τώρα το ερώτημα τι θα κάνουν έτσι οι εργαζόμενοι. Η δικιά μας άποψη και πρόταση είναι ότι οι εργαζόμενοι καταρχήν δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα που είναι πολύ αυτό το καιρό του σειρμού, έτσι τμηματικά να αντιμετωπίσουν, δηλαδή να υπάρξουν εργαζόμενοι και τμήματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που να συσπηρωθούν γύρω από το αίτημα να κατοχυρώσουμε, τουλάχιστον να σωθούν αυτοί που έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικά δικαίωματα, να μην θυγούν. Να υπάρξουν άλλες αντιλήψεις, όπως λόγω χάρη, ξέρετε, στη δικιά μας ομοσπονδία επικράτησε και μία άποψη
απέναντι σε αυτό τον κυκαιώνα να προβάλλουμε εμείς το αίτημα να μπούμε στα βαρέα κινδυγινά. Λες και αν θα μπει στα βαρέα κινδυγινά θα σωθείς. Όταν ήδη τα βαρέα κινδυγινά από κλάδος που ισχύουν όπως το ΣΟΤΑ, ξέρετε, κόβονται ή και από άλλους κλάδους. Ή να μπουν σε άλλες τέτοιες συντεχνιακές λογικές. Πιστεύουμε δηλαδή ότι η απάντηση όλων των εργαζομένων πρέπει να είναι ενιαία, δεν πρέπει να πέσουν σε τέτοιες παγίδες, δεν πρέπει να πέσουν επίσης σε παγίδες που καλλιεργούνται έντονα αυτή τη στιγμή αντιπαράθεση στο δημόσιο και του ιδιωτικού τομέα. Προσωπικά έτυχε και σε μια συζήτηση εδώ με μια αυτοαπασχολούμενη κυρία, ας πούμε, στην Πρέβεζα με ένα κατάστημα, τα οποία τα έβαζε με τις συντάξεις του δημοσίου, με το γιατί οι δικές μας είναι χαμηλές, οι δικές σας είναι ψηφές κλπ. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιοι κίνδυνοι και νομίζω ότι εκεί είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πιστεύουμε ότι η απάντηση των εργαζομένων συνολικά πρέπει να είναι ενιαία. Και δεν πρέπει να είναι μόνο μια απάντηση όχι. Όταν έρχεται μια τέτοια θύελα, μια τέτοια καταστροφή, δεν μπορείς να λες μόνο όχι στην καταστροφή αυτή ή όχι στη θύελα. Προφανώς αυτό είναι το κυρίαρχο το πρωτεύον αυτή τη στιγμή. Όταν έρχεται λόγω χάρη ένα νομοσχέδιο, αντιδράσει το να μην περάσει. Αλλά η άποψή μας είναι ότι η πρόταση συνολικά του εργατικού κινήματος των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα πρέπει να είναι επιθετική. Πρέπει να έχει δηλαδή το στοιχείο της διεκδίκησης των δικαιωμάτων, των ασφαλιστικών δικαιωμάτων της εποχής μας για τους νέους και τους παλιούς εργαζόμενους. Με αυτή την έννοια πρέπει να προτάσσονται δηλαδή οι σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες των εργαζομένων και των νέων. Η πρόταση αυτή, όπως σας είπα, είναι προφανώς ότι πρέπει να ενοποιεί όλα τα τμήματα, να μην τα διαχωρίζει, να μην πέφτει σε τέτοιες λούμπες και κατά την άποψή μας να συνδέεται και με γενικότερους πολιτικούς στόχους. Όταν έχω χάρη τα μνημόνια σήμερα, τι είναι? Είναι, αν θέλετε, η επιτομή και η σύνοψη πολιτικών και αυτά που γίνονται σήμερα στο ασφαλιστικό συνταξιδοτικό τόπο και διονύσεις πολιτικών που έχουν χαραχθεί πολύ πριν, αρκετές δεκαετίες πριν, και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και συνεργικότερα στις χώρες, στις χώρες του κεφαλαίου. Είναι δηλαδή ένας συνολικότερος στρατηγικός στόχος. Όταν λοιπόν βάζεις εσύ ένα αίτημα να έχεις τα ασφαλιστικά δικαιώματα αυτά που σου αξίζουν, προφανώς πρέπει να αντιμετωπίσεις και την αιτία του προβλήματος, δηλαδή να έρθεις σε σύγκρουση με τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζουν αυτά τα νομοσχέδια και αυτές τις σύγχρονες πολιτικές στα συνταξιδοτικά και στα ασφαλιστικά. Άρα λοιπόν πρέπει να βάζεις ζητήματα σύγκρουσης, ρήξης με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο ζήτημα το έβαλε και ο Διονύσης. Έτσι, χρέος και σύγχρονες ανακάλυψη σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, δεν είναι συμβατά. Δεν μπορούν ποτέ να είναι συμβατά. Άρα θα βάλεις ζητήματα σύγκρουσης και πολιτικές και διεκδίκησης διαγραφής του χρέους. Δεν μπορείς δηλαδή να παραμένεις, να αφήνεις αυτό το πράγμα έξω από τους πολιτικούς τους στόχους. Πιστεύουμε, όπως επίσης πρέπει να βάλεις και άλλα ζητήματα, πρέπει να πούν οι εργαζόμενοι επιθετικά, να ζητήσουν τα χρήματα που χάθηκαν, που κλάθηκαν τόσα χρόνια με τις μεθόδους που είπε ο Διονύσης, να γυρίσουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι δεδομένο, δεν πρέπει να τα αφήνουμε αυτό το πράγμα. Κλάθηκε υδρότας των εργαζομένων. Αυτό δεν πρέπει να μείνει πίσω. Δηλαδή πιστεύουμε ότι η απάντηση του εργατικού κινήματος δεν πρέπει να είναι μόνο ένα όχι, αλλά πρέπει να είναι και ένα σύγχρονο πρόγραμμα, να προβάλλει ένα σύγχρονο πρόγραμμα ετοιμάτων που να καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες της σύγχρονης των εργαζομένων, συνδέοντας αυτό το πρόγραμμα και με γενικότερους πολιτικούς στόχους, δηλαδή με τα αίτια που προκαλούν αυτό το πρόβλημα σήμερα, έτσι και την γενικότερη καταστροφή. Αυτό είχα να πει στον Μιστήριο. Να πω και εγώ δύο κουβέντες. Νομίζω ότι η σημερινή μας συνέντευξη τύπου αποτελεί μια πρώτη κίνηση, όπως είπε και ο συνάδελφος Σουσιώτης στην αρχή, της πρωτοβουλίας για το συντονισμό πρωτοβάθμιων σωματείων και επιτροπών αγώνα. Και λέμε και επιτροπών αγώνα γιατί υπάρχουν ομάδες πρωτοβουλίες εργαζομένων, οι οποίες μπορεί να είναι και σωματεία όπου οι συσχετισμοί, οι αντιλήψεις ή η στάση τους δεν μπορούν να εκφράσουν τους εργαζόμενους σε μια αγωνιστική ταξική κατεύθυνση. Η κυβέρνηση με το σημερινό, με αφορμή ας πούμε, και τη σημερινή ας πούμε, προσπάθεια να περάσει στη Βουλή τα προαπαιτούμενα, όλα αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ταυτόχρονα απέναντι στο κεφάλαιο, από ό,τι φαίνεται,
ώστε να συμβάλλει σε μια συνολική αναδιανομή του πλούτου σε βάρος των λαϊκών αναγκών, ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει πλούτο το καπιταλισμό στην κρίση του, προχωράει στα συγκεκριμένα μέτρα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ουσιαστικά έχει κηρύξει τον πόλεμο στους εργαζόμενους και ειδικά έχει κηρύξει τον πόλεμο στη νεολαία. Και θα κάνω εδώ μια ειδική έκκληση, γιατί συζητάμε σήμερα για το ασφαλιστικό, αλλά ουσιαστικά με το νομοσχέδιο το οποίο προτείνει όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση, το ύψος σύνταξης, αλλά και το όριο συνταξιοδότηση, το οποίο πάει ξεκάθαρα πλέον στα 67 χρόνια, γιατί κανένας νέος σήμερα αυτή τη στιγμή με 30% ανεργία θα καταφέρει να συγκυρώσει 40 χρόνια εργασία στα 62 του για να πάρει την υποτιθέμενη πλήρη σύνταξη, η οποία θα είναι ένα προνοιακό ουσιαστικό επίδομα. Περνάει δηλαδή σε μια ουσιαστικά σε μια επίθεση που με μια λογική ότι καταργεί τη σύνταξη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει μια λογική να δώσει ένα προνοιακό επίδομα σε όσους δουλεύουν και να καταργήσει τη σύνταξη για την νεολαία. Και αυτό απαιτεί, εκτός από τα σωματεία τα οποία πρέπει να συντονιστούν σε μια αγωνιστική ταξική κατεύθυνση κόντρα και ενάντια σε αυτή την πολιτική, η νεολαία πρέπει να βγει στους δρόμους, η νεολαία πρέπει να διεκδικήσει τη ζωή της. Από αυτή τη σκοπιά νομίζω ότι ένα τέτοιο κίνημα στο οποίο θέλουμε να συμβάλλουμε, το οποίο θα προβάλλει και ένα πρόγραμμα πάνης, το οποίο θα καταθέσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και στα σωματεία μας, αλλά και στους συντονισμούς και στα δευτεροβάθμια όργανα, πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν απαλλαγεί η κοινωνική ασφάλιση και ζωή μας από ό,τι εμποδίζει την ικανοποίηση των αναγκών μας. Δηλαδή, πρώτον, από τη μηχανή του χρέους, που καταρροφτίζει ουσιαστικά τον πλούτο που παράγεται και τα αποθεματικά του ταμείου, και από αυτή τη σκοπιά το εργατικό κίνημα πρέπει να διεκδικήσει την πλήρη διαγραφή του χρέους. Πρέπει να απαλλαγεί από τους κελισμένους προπολογισμούς στον βωμό των οποίων θυσιάζονται οι κοινωνικές δαπάνες και οι ασφαλιστικές ανάγκες. Πρέπει να απαλλαγεί από τους νόμους της αγοράς και των τραπεζών που εξαναμίζουν ουσιαστικά τα αποθεματικά των ταμείων στο όνομα της υψηλότερης και καλά απόδοσης. Όπως είπαν και οι συνομιλητές πριν, κράτος, τράπεζες και εργοδότες έχουν καταλυστεύσει τα ασφαλιστικά ταμεία τα τελευταία 20 χρόνια. Πρέπει να απογαλακτιστεί ουσιαστικά από τις απαιτήσεις των εργοδοτών, των επενδυτών, των τραπεζιτών, από τις λογικές, ας πούμε, της καπιταλιστικής ανάπτυξης που θέλουν μια τυπικά ή ουσιαστικά ανασφάλιστη εργασία με τη μείωση της εισφοράς τους ή την κάλυψή τους ουσιαστικά της εργοδοτικής εισφοράς από το κράτος. Και τέλος πρέπει να απογαλακτιστούν πλήρως το εργατικό κίνημα από τη μέγενη του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται χρόνια τώρα και στην εποχή φυσικά των μνημονίων, πίσω από κάθε αντισφαλιστικό νόμο. Γι' αυτό απαιτούμε, ας πούμε, τη μία εφαρμογή των αντισφαλιστικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κατεύθυνση ρήξης με την πολιτική της. Και φυσικά πρέπει να πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά ο αγώνας αυτός, δηλαδή πρέπει να είναι ένας αγώνας σε ρήξη με την κυβέρνηση, αλλά και κάθε κυβέρνηση η οποία υλοποιεί την πολιτική αυτή. Από αυτή τη σκοπιά, το επόμενο χρονικό διάστημα, η Πρωτοβουλία για το Συντονισμό Σωματείων θα συζητήσει συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο συντονισμού, το οποίο θα καταθέσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα στα σωματεία μας, ώστε να φτιαχτεί μια πρώτη μαγιά σωματείων και επιτροπών αγώνα που θα κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, ο συντονισμός αυτός θα επιδιώξει την κοινή δράση με άλλα τμήματα του εργατικού κινήματος, τα οποία κινούνται σε αγωνιστική κατεύθυνση με ισότιμο τρόπο και με διάλογο μαζί τους, αλλά και με δυνάμεις, ας πούμε, οι οποίες απελευθερώνονται από την κυβερνητική, συνδικαλιστική, εργοδοτική ουσιαστικά παράταξη το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, ο αγώνας αυτός μας βρίσκει όλους στην ίδια πλευρά, εργαζόμενους και ανέργους και νέους και ενήλικους, αλλά και αγρότες. Αν σκεφτείτε ότι τους αγρότες τους διπλασιάζουν στις φορές, ας πούμε, του ΟΓΑ και τους στέλνουν όλους στα 67. Και ας δώσουμε ενωμένοι με μαχητικότητα και αποφασιστικότητα την απάντηση, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος, ας πούμε, να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα και το μέλλον όλων μας. Αυτή τη σκοπιά, το επόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιούμε συνελεύσεις. Τη Δευτέρα στις 26 του μηνός, στις 6.30 ώρα το απόγευμα, θα γίνει μια ανοιχτή συνέλευση. Θα πάρουμε πρωτοβουλία για μια ανοιχτή συνέλευση της πρωτοβουλίας για του συντονισμού των πρωτοβάθμιων σωματείων και των επιτροπών αγώνα. Και θα
βάλουμε μπροστά, ας πούμε, για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης 12 Νοέμβρη, παρόλο που εμείς προτείναμε η απεργιακή αυτή κινητοποίηση να γίνει τώρα, πριν 10-15 μέρες. Παρόλα αυτά όμως, ειδικά στην Αντεδί που κοντάρει και από τις δυνάμεις της δικές μας, οι παρατάξεις, ας πούμε, της ΠΑΣ και της ΔΑΚΕ του μετά, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΠΑΜΕ, δεν δέχτηκαν να γίνει η απεργιακή κινητοποίηση μέσα στον Οκτώβριο και στείλαν την κινητοποίηση στις, νομίζω στις 12 Νοεμβρίου. Αυτή τη σκοπιά όμως πρέπει να την εκμεταλλευτούμε ώστε να δοθεί μια πρώτη ουσιαστική απάντηση μαχητική απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Να ρωτήσω εγώ να κάνω μια ερώτηση. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι παρατηρείται μια έλλειψη συσπήρωσης γενικά στα συνδικάτα και στη σωματεία απέναντι, απέναντι στη νέα κυβέρνηση, τουλάχιστον φαίνεται ότι υπάρχει μια χαλαρότητα μέχρι στιγμής. Πού το αποδίδεται αυτό? Και από την εμπειρία και την ίδια απογοήτευση, υπάρχει κάποια απογοήτευση, κάποια επαναχώρηση. Κοιτάξτε, ναι, θα σας πω εγώ από τη δικιά μου εμπειρία, ας πούμε, τουλάχιστον από το δικό μου χώρο, του μαζικού χώρου, του χώρου δηλαδή του νοσοκομείου. Κοιτάξτε, προφανώς οι εργαζόμενοι τα τελευταία 5 χρόνια έχουν δεχτεί στο κεφάλι αρκετές, θα το πω έτσι λίγο στην αργό, αρκετές σφαλιάρες, ας πούμε έτσι, για να εξηγήσω μερικά πράγματα. Και είναι γεγονός ότι ένα τμήμα των εργαζομένων, ανεξάρτητα αν ψήφισε ή όχι το βασικό κορμό της παρούσας κυβέρνησης από τις εκλογές του Γενάρη κτλ., στήριξε ελπίδες ότι τέλος πάντων, εντάξει, μπορεί το εδώ να μην τα κάνει όλα, αλλά ρε παιδί μου, θα σταματήσει το κατήφορο, ας πούμε, κάτι καλύτερο θα είναι από το άλλο. Δεν θα πάμε δηλαδή έτσι όπως πηγαίναμε με τους άλλους. Ακόμα έστω και με αυτό έτρεφε και ακόμα και τέτοιες ελάχιστες ελπίδες. Είναι γεγονός ότι ειδικά ας πούμε, μετά το δημοψήφισμα και την, μέσα σε μερικές ώρες ας πούμε, ανατροπή παξικοπηματική της απόφασης του ελληνικού λαού από την συγκυβέρνηση, την παρούσα συγκυβέρνηση, τον σχηματισμό ας πούμε, το πολιτικό της παρούσας συγκυβέρνησης, είναι προφανές ότι αυτό επέδρασε πάρα πολύ στη συνείδηση των εργαζομένων. Δηλαδή κυρίως υπήρξε και υπάρχει μια, αν το θέλετε, μια απαγοήτευση. Έτσι, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή το αίσθημα ότι παιδιά, όποια και να βγαίνουν μνημόνια θα έχουμε και δεν γίνεται τίποτα. Να και η αριστερά, γιατί ξέρετε υπάρχει και ένα τέτοιο χτύπημα, είναι το ίδιο και με τις άλλες, ας πούμε, όταν αναλαμβάνει την κυβέρνηση. Αυτά βεβαίως προκαλούν πάρα πολλές δυσκολίες. Και υπάρχει λοιπόν και μια, ένα τέτοιο, όλο αυτό το πλαίσιο δημιουργεί, αν το θέλετε, και μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη και στις κινητοποιήσεις δηλαδή που προτείνουμε μέσα στους χώρους εργασίας, είτε αφορούν συγκεκριμένα, ας το πούμε, αιτήματα της κλαδικά, είτε αφορούν και γενικότερα πολιτικά, γενικότερα ζητήματα που απασχολούν όλους τους εργαζόμενους, όπως το συνταξιδοτικό ασφαλιστικό. Υπάρχει ένα μήνυμα, δηλαδή, και τι θα κάνουμε πια με μία διαδήλωση. Τόσες κάναμε, να η κατάστασή μας. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια δυσκολία και νομίζω ότι θα χρειαστεί έτσι μια ιδιαίτερη προσπάθεια από όλους τους εργαζόμενους που τέλος πάντων, αν το θέλετε, που έχουν μια ευρύτερη πολιτική αντίληψη και αγωνιστική στάση, να μπουν μπροστά και να τραβήξουν και τον υπόλοιπο κόσμο στην κατεύθυνση των κινητοποιήσεων, του αγώνα, να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή ότι αν δεν αντιδράσει, θα τα χάσει όλα. Δηλαδή πολλές φορές που με ρωτάνε, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό και θα κλείσω, γιατί έγινε και η ερώτηση αυτή μέσα σε μια γενική συνέλευση που είχαμε. Εγγυάσαι, ας πούμε, εσύ έχεις την άποψη μέχρι ένας εργαζόμενος, ότι τέλος πάντων μετά από όλα αυτά κάτι θα έχουμε κρατήσει. Λέω, εγγύηση καμία δεν δίνω. Αυτό που μπορώ να συγκεκριθώ όμως, είναι ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, αυτά που θα έρθουν το επόμενο διάστημα δεν θα είναι, θα είναι καταστροφικά, δηλαδή δεν έχουμε δει τίποτα. Θα είναι πολύ περισσότερα, πολύ μεγαλύτερα από αυτά, πολύ σοβαρότερα, πολύ πιο καταστροφικά από αυτά που έχουμε ζήσει. Εγώ από αυτή την άποψη έτσι σας αναφέρω μια εμπειρία που υπάρχει. Από δύο κουβέντες πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, εμείς για να είμαστε ξεκάθαροι κιόλας, η ΕΣΕ και δεν δίνει στον κόλπο. Και παρά τις διαφορές τους, δηλαδή μπορούμε να πούμε, ας πούμε ότι η ΑΔΔ μπορεί να είναι σε μια πιο αγωνιστική κατεύθυνση, ειδικά η ΕΣΕ δεν έχει συζητήσει καν. Εδώ υπάρχει κοινωνικός αρμαγεδόν, έρχονται και μας τα παίρνουν όλα.
δεν έχει πάρει ούτε μια αγωνιστική πρωτοβουλία ενός λεπτού. Και ειδικά μετά την ξεδιάκοπη στάση την οποία κράτησε στο δημοψήφισμα, είναι λογικό στη συνείδηση του κόσμου και ειδικά της νεολαίας να είναι πλήρως απαξιωμένος ο κυβερνητικός και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, γιατί σου λέει ο άλλος, το συνδικάτο τι είναι, το διδικάτο του τροβάθμιο, το βάθμιο όργανα και τα περισσότερα δευτεροβάθμια, τι κάνουν, καριέρα κάνουν, κομμάτι του συστήματος είναι και έχουν δίκιο. Άρα δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε, να προχωρήσουμε. Αυτή τη σκοπιά, εμείς παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία. Και δεν είναι ανακατεμένος ο νέος, ο εργαζόμενος κτλ., ο οποίος είναι ασυνδικάλιστος ουσιαστικά στον ιδιωτικό τομέα. Να στατευτεί, σαν και καλά πίσω, ας πούμε, από την γραφειοκρατία και πίσω από το συνδικάτο, ας πούμε, το υπάρχουν, ας πούμε. Πάντως, όταν κινείται σε αγωνιστική κατεύθυνση, πρέπει να πάει. Υπάρχουν και νέες μορφές. Μπορεί να αυτοοργανωθεί, μπορεί να συγκροτήσει επιτροπές αγώνα, μπορεί να συγκροτήσει πρωτοβουλίες εργαζομένων αναχώρου δουλειά, μπορεί να συγκροτήσει πρωτοβουλίες σε ένα γειτονιά. Μπορεί να αυτοοργανωθεί, γιατί αυτό που λέμε, ας πούμε, ο οργανωμένος λαός είναι αυτός ο οποίος θα δώσει την απάντηση σε αυτή την επίθεση και όχι να πούμε ένα κίνημα το οποίο θα έχει στην ηγεσία του, αυτή την ηγεσία που υπάρχει τώρα, θα έχει ένα άλλο περιεχόμενο σε αυτό που περιγράψαμε και ταυτόχρονα θα συναποφασίζει τις μορφές πάλι. Και το περιεχόμενο, ας πούμε, αυτός που μετέχει. Δηλαδή, να είναι εισόδημα να συμμετέχει ένας εργαζόμενος, ένας νέος στις αποφάσεις, ώστε να δημοθούν όροι, το κίνημα αυτό να γίνει επικίνδυνο για να μπορέσει να ανατρέψει, ας πούμε, την πολιτική αλλά και την κυβέρνηση, αλλά και κάθε κυβέρνηση που ακολουθεί αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική. Από αυτή τη σκοπιά, εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας και να προχωρήσουμε μαζί και όχι να μας αναθέσει, γιατί η ανάθεση τελικά, ας πούμε, σε κάποιες φωστήρες οδήγησε, ήταν και ένας λόγος που οδήγησε, ας πούμε, το συνδικαλιστικό κίνημα σε αυτή την κατεύθυνση, να πάρει την υπόθεση απάνω του, να παρεμβαίνει και εμάς, να το πω έτσι, και να δώσει, ας πούμε, τον αγώνα για την καλυτέρωση, ας πούμε, της ζωής του, για μια καλύτερη κοινωνία στην οποία να ζήσει αυτός και τα παιδιά του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.